Οι χώροι δουλειάς μαζί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν γίνει κέντρα υπερμετάδοσης της πανδημίας. Πολλές επιχειρήσεις δεν εφαρμόζουν ούτε αυτά τα μέτρα, τα υγειονομικά μέτρα, τα οποία βέβαια είναι ταξικά. Έχουν διαμορφωθεί με τους όρους λειτουργίας της καπιταλιστικής οικονομίας. Πόσο μάλλον των ενδεδειγμένων μέτρων. Καταγγέλλονται ακόμη, κύριε Υπουργέ, και απόκρυψη κρουσμάτων. Αλλά και η αναγκαία εχνηλάτηση επίσης δεν γίνεται σε πολλούς χώρους. Αυτό έχει ως συνέπεια την καθημερινή αύξηση κρουσμάτων, τους διασωληνωμένους, τους θανάτους, με πρόσφατο τραγικό παράδειγμα αυτό του 43χρονου εργαζόμενου στα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση, η οποία παραχώρησε στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα λήψης ή όχι ακόμη και των κρίσιμων μέτρων, όπως την προμήθεια μασκών στους εργαζόμενους, την εύκολη πρόσβαση για το συνεχές πλήσιμο των χεριών, την προμήθεια επαρκών αντισηπτικών και την εξασφάλιση των ενδεδειγμένων αποστάσεων με αλλαγές των θέσεων εργασίας, αν αυτό απαιτείται. Η κυβέρνηση με την επιλογή της να μην επιβάλλει την υποχρεωτική εφαρμογή όλων των μέτρων που υποδεικνύει η επιστημονική κοινότητα, με την επιλογή της να μην κάνει τους αναγκαίους ελέγχους στις επιχειρήσεις, είναι υπόλογη απέναντι στους εργαζόμενους που πλήρωσαν και πληρώνουν ακόμα και με τη ζωή τους την επιλογή της κυβέρνησης για στήριξη της καπιταλιστικής οικονομίας και των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων. Μετά από ένα χρόνο, η κυβέρνηση προχώρησε σε απόφαση για πρόγραμμα δωρεάν τεστ για την ανίχνευση του κορονοϊού σε εργαζόμενους επιχειρήσεων. Τέθηκε σε λειτουργία, υποτίθεται, η ψηφιακή πλατφόρμα εργασίας, δεν θυμάμαι τώρα την πλατφόρμα, και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 20 εργαζόμενους, οι οποίοι μπορούν να το δηλώνουν, ώστε οι εργαζόμενοι, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτημα για δωρεάν τεστ COVID-19 δύο φορές το μήνα. Οι καταγγελίες που φτάνουν στα σωματεία, κύριε Υπουργέ, από την εργοδοτική ασυδοσία, την προσπάθεια συγκάλυψης κρουσμάτων και την τρομοκράτηση των εργαζομένων για να εργαστούν κάτω από υγειονομικά επικίνδυνες συνθήκες, είναι προκλητική και ανησυχητική για την εξέλιξη των κρουσμάτων. Επειδή η υγεία, τα φάρμακα, τα εμβόλια, με την πολιτική θωράκιση του εκπαιδευτικού συστήματος από τα κόμματα του κεφαλαίου είναι πανάκριβα εμπορεύματα, επειδή και ο αριθμός των εμβολιασμών εξαρτάται από τις φαρμακοβιομηχανίες και την επαρκή ή όχι προμήθεια των αναγκαίων δόσεων, η πανδημία δεν θα εξαντληθεί στο άμεσο μέλλον και οι συνέπειες θα είναι τραγικές, κυρίως στους χώρους δουλειάς. Γι' αυτό σας ρωτάμε, αν προτίσετε να πάρετε άμεσα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ζωής των εργαζομένων με υποχρέωση των επιχειρήσεων για εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων και το συνεχή, εντελεχή έλεγχο για την υλοποίησή τους από τους ελεκτικούς μηχανισμούς του Υπουργείου Εργασίας και Υγείας, και αν εδώ σήμερα μπορείτε να μας ενημερώσετε για το πλήθος των επιχειρήσεων που απευθύνθηκαν στην ψηφιακή πλατφόρμα και πόσους εργαζόμενους απασχολούν και πόσοι δήλωσαν την επιθυμία διενέργειας των δωρεάν τεστ ανά μήνα. Κύριε Κατσότη, σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να αναφερθώ σε ένα πραγματικά σημαντικό θέμα. Η κυβέρνηση συνολικά, αλλά και εγώ ίδιος στη σύντομη θητεία που είχα μέχρι στιγμής, έχω επανειλημμένα υπογραμμίσει από αυτό το βήμα τη σημασία του θεμελιώδους δικαιώματος στην ασφάλεια για την υγεία στον χώρο της εργασίας εν μέσω πανδημίας. Η υποχρέωση και το καθήκον μας, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, γίνονται ακόμα μεγαλύτερα, καθώς η χώρα μας, όπως και όλοι οι φίλοι, βιώνει τη χειρότερη υγειονομική κρίση των τελευταίων 100 ετών. Το Υπουργείο Εργασίας, εκτός από τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, έχει θέσει ως κεφαλαιόδη προτεραιότητα την προστασία των εργαζομένων από τον κορονοϊό. Οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας πραγματοποιούνται από τους επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, το ΣΕΠΕ δηλαδή, από κοινού με όργανα των υγειονομικών υπηρεσιών των Δήμων και των Περιφερειών, την Ελληνική Αστυνομία, τις λιμενικές αρχές και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Εκτός όμως από τον έλεγχο για την τήρηση των μέτρων έναντι της διασποράς του κορονοϊού, το ΣΕΠΕ συνεργάζεται και με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας στη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων σε χώρους εργασίας και πιο συγκεκριμένα στη διενέργεια τεστ, στην απομόνωση των θετικών κρουσμάτων, την ιχνηλάτηση των επαφών τους, την απομάκρυνση από το χώρο εργασίας των εργαζομένων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Ειδικά για τους χώρους εργασίας, το ΣΕΠΕ έχει ως κύρια αρμοδιότητα την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, τόσο στο σύνολό τους όσο και έναντι της μόλυν και απέναντι στη μόλυνση από τον κορονοϊό. Οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων πραγματοποιούνται στα πλαίσια γενικών ή ακόμα και στοχευμένων ελέγχων σε όλη την επικράτεια και εστιάζονται στην εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών υπουργικών αποφάσεων, είτε αυτές εφαρμόζονται σε πανελλαδικό είτε σε τοπικό επίπεδο.
Τα εν λόγω μέτρα που αφορούν τους χώρους εργασίας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο επιμελής καθαρισμός και η απολύμανση των χώρων εργασίας, προπάντως σε περίπτωση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος, η παροχή των απαραίτητων μέσων και υλικών για την ατομική υγιεινή των εργαζομένων, η ενημέρωση των εργαζομένων για τον κίνδυνο μόλις από τον κορονοϊό και για τα αναγκαία μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον ιατρό εργασίας και τον τεχνικό ασφάλειας βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΗ, η εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος COVID-19 στον χώρο εργασίας, πάλι σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, καθώς και η διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων ανίχνευσης του κορονοϊού SARS-CoV-2 στους εργαζόμενους που εκτιμάται ότι ήρθαν σε επαφή με βεβαιωμένα κρούσματα. Κύριε Κατσότη, σύμφωνα με τα στοιχεία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, το 2020 οι επιθεωρητές του Σώματος Εργασίας, του ΟΣΕΠΕ, πραγματοποίησαν σε όλη την επικράτεια συνολικά 56.241 ελέγχους σε επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις, όχι μόνο για τον COVID-19, αυτό είναι το συνολικό νούμερο. Στη συνέχεια αυτών των επιχειρήσεων επέβαλαν συνολικά πρόστιμα ύψους 19,2 εκατομμύριων ευρώ. Φέτος, το πρώτο δίμηνο του έτους, έγιναν συνολικά 8.116 έλεγχοι, επιβλήθηκαν 738 πρόστιμα ύψους 1,8 εκατομμύριων ευρώ. Ειδικότερα στην παρούσα συγκυρία, το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε διαδοχικά τις παρακάτω εγκυκλίους κατευθυντήριες οδηγίες, σε οποίες εστάλησαν σε περισσότερες από 300.000 επιχειρήσεις και φορείς αποδέκτες. Και συγκεκριμένα προβλέφθηκαν δύο ειδών μέτρα, πρώτον συγκεκριμένα και αυστηρά μέτρα προστασίας των εργαζομένων, που οι ίδιοι ή οι οικοί τους παρουσιάζουν συμπτωματολογία και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ πρέπει να παραμείνουν σε κατοίκον περιορισμό, καθώς και για τις ομάδες εργαζομένων που, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο λίμωξης με COVID-19, οι λεγόμενες ευπαθείς ομάδες. Δεύτερον, μέτρα πρόληψης σε εργασιακούς χώρους σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, που είναι το επιστημονικό Ινστιτούτο των Κοινωνικών Εταίρων σε ζητήματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, εντάξει, η απάντησή σας την ακούγεται και από όλο τον λαό. Φαντάζομαι ότι και εσείς δεν πείθεστε με αυτά που λέτε, ότι ελέγχετε τους χώρους δουλειάς. Πολλές καταγγελίες, το εμπόριο, τα τρόφιμα, βιομηχανία, φτάνουν σε εσάς, ζητάνε να σας συναντήσουν, να σας πούνε συγκεκριμένα παραδείγματα επιχειρήσεων, τα οποία αποκρύβουν κρούσματα, τα οποία δεν κάνουν χειλάτιση. Και εσείς αρνείστε να τους δείτε, πόσο μάλλον να πάρετε μέτρα. Αλλά έτσι, αντί να ασχοληθείτε με τα μέτρα προστασίας της ζωής των εργαζομένων, ασχολείστε με μέτρα, με νομοθετικές πρωτοβουλίες, για να μπορέσετε να στηρίξετε τους επιχειρηματικούς ομίλους, να καταργήσετε 8 ώρα, να καταργήσετε κοινωνικές ασφαλίσεις, να καταργήσετε δικαιώματα τα οποία κατακτήθηκαν με αίμα τόσα χρόνια. Αντί λοιπόν να ασχοληθείτε με τους εργαζόμενους, να αποχρεώσετε τη μεγαλογοδοσία, έστω και τώρα, να πάρει ουσιαστικά μέτρα περιορισμού της διασποράς, που είναι πολύ μεγάλη και πολλοί επιστήμονες μιλάνε και για τέταρτο κύμα, πέρα από το τρίτο, εσείς στοχοποιείτε οικογένειες, κατοίκους που βγαίνουν από το σπίτι και που πάνε να περπατήσουν στις πλατείες. Είναι ντροπή αυτή η εξέλιξη που υπήρχε και εχθές στη Νέα Σμύρνη. Είσαστε υπόλογοι απέναντι στο λαό. Δεν μπορείτε λοιπόν να κρύβεστε, κύριε Υπουργέ. Δείχνετε βέβαια με αυτή την λογική που έχετε για τους εργαζόμενους, γιατί αυτοί είναι τα θύματα, αυτοί είναι τα κρούσματα, αυτοί είναι διασωληνωμένοι. Αυτοί που είναι στους χώρους δουλειάς, που μεταφέρονται το πρωί στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να πάνε στη δουλειά τους, που μεταφέρουν τέλος πάντων τον κορονοϊό στους χώρους δουλειάς και μετά στο σπίτι τους. Από αυτούς έχουμε τους θανάτους, δομές, χώροι δουλειάς και όλα αυτά. Δείχνετε λοιπόν αυτό το αποκρουστικό πρόσωπο της διδακτορίας του κεφαλαίου, που απαιτεί κανέναν έλεγχο στους χώρους δουλειάς, όπου εκεί είναι ο ένας πάνω στον άλλον, όπου υπερμεταδίδεται η πανδημία, γιατί δεν τηρείται κανένα μέτρο. Κανένα μέτρο. Οι επιθεωρητές εργασίας σας διαψεύδουν, κύριε Υπουργέ. Βγάλανε ανακοίνωση προχθές. Και η τεχνική ασφάλειας και οι κοινωνικοί επιθεωρητές. Για την κατάσταση που υπάρχει στο ΣΕΠΕ και το ότι αδυνατούν να κάνουν ελέγχους στους χώρους δουλειάς. Δεν μπορεί λοιπόν να κρύβεστε. Έχετε πολύ μεγάλες ευθύνες. Το Υπουργείο Εργασίας, αντί να ασχοληθεί, όπως θα το ξαναπώ πάλι, με τη ζωή των εργαζομένων, την ίδια τη ζωή τους, ασχολείται λοιπόν με όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που έρχεται να καταργήσει ό,τι έχει κατακτηθεί από την εργατική τάξη. Να ξέρετε ότι οι εργαζόμενοι δεν θα το επιτρέψουν. Ήδη μέσα από τη δράση τους θα περιφρουρήσουν και την υγεία τους και τα δικαιώματά τους
και τη ζωή τους με τους αγώνες που θα αναπτυχθούν και αυτοί θα είναι πολλοί, κύριε Τσακλόγλου. Θα είναι αγώνες ασυμβίβαστοι με αυτή την πολιτική που ασκείται ενάντια τους.